Μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Σεπτεμβρίου αλλά και τις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να αποζημιωθούν πλήρως οι αγρότες, οι παραγωγές των οποίων καταστράφηκαν ολοσχερώς λόγω των θεομηνιών στα τέλη Ιουνίου και από την έντονη χαλαζόπτωση. Το συγκεκριμένο γεγονός μετέφερε στην εκπομπή αναλυτής του Ένα Τσάνελ ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πασχαλίδης. Όχι, πρέπει πρώτα να βγουν τα πορίσματα. Μέσα Σεπτεμβρίου θα γίνει, όπως με διαβεβαίωσε ο Υπουργός, θα γίνει σχετική νομοθετική ρύθμιση, ώστε τα τέλη του ίδιου μήνα, ας το πούμε και από τέλη του ίδιου μήνα, ας το πούμε 10 Οκτωβρίου, θα δοθούν οι πρώτες προκαταβολές, τους πληγέντες παραγωγούς. Τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Οκτωβρίου, λοιπόν. Ναι, κάπου εκεί υπολογίζεται. Και επίσης, ο ΕΛΓΑ θα δώσει και τις υπόλοιπες αποζημιώσεις θα δοθούν αποζημιώσεις και μέσω του προγράμματος Δεμίνης. Αυτό. Κύριε Πασχαλίδη, βέβαια αργήσαμε αρκετά σε αυτό το κομμάτι, νομίζω. Κοιτάξτε, να σας πω. Είχαν τονίσει ότι θα γίνουν πολύ νωρίτερα οι αποζημιώσεις. Γι' αυτό και οι αγρότες κάναν υπομονή. Βεβαίωσε το Υπουργείο ότι πιο νωρίς δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα, οι αγρότες προχώρησαν ήδη στις πρώτες κινητοποιήσεις στο Δήμο Παγκαίου. Είμαστε εδώ πάλι. Ήρθαμε να διαδηλώσουμε γιατί δεν βλέπουμε απτά αποτελέσματα, ούτε έχουμε κάποια ενημέρωση. Είναι στο πεδίο οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ, πηγαίνουν με τους ρυθμούς που πήγαιναν όλα τα χρόνια. Άλλα μας είπαν ότι θα γίνουν fast track διαδικασίες, εμείς δεν γνωρίζαμε ούτε τη λέξη fast track, αυτοί μας τη μάθαν. Τέλος πάντων, δεν πάει το πράγμα όπως έπρεπε να πάει, δεν έχουμε καμιά εξαγγελία από αυτά που μας είπαν ότι θα γίνουν, το 20% που θα παρακρατάει ο ΕΛΓΑ αν θα δοθεί, να μπούμε σε ένα χρηματοδοτικό τον τεμίνιμι σε ένα πρόγραμμα, να τρέξει και αυτό. Ήταν κάτι που δεν νομίζω ότι στα χρονικά έχει ξανασυμβεί. Το κακό είναι ότι υπήρχε ένα τέτοιο ότι οι αγρότες δεν βγαίνουν έξω το καλοκαίρι, μόνο το χειμώνα δεν έχουν δουλειά. Από ό,τι βλέπετε και εσείς σήμερα, αναγκαστήκαμε και βγήκαμε καλοκαιριάτικα έξω, αφήσαμε τις δουλειές μας. Μας άφησε μάλλον να του χαλάζει. Τι είχε γίνει την ημέρα που ήρθαν και κάνανε ουσιαστικά έναν έλεγχο όσον αφορά τις παραγωγές και τις καταστροφές? Γι' αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ. Οι υποσχέσεις που μας δώσαν ήταν άλλες. Ο ΕΛΓΑ μας λέει άλλα. Το κλιμάκι των γεωπών που κατέβηκε εκείνοι που λένε άλλα και μάλιστα δεν ξέρουν. Άμα θα σου πω ένα παράδειγμα, οι γεωπόνες δεν ήξερε το αραβώσιτο με το καλαμπόκι του, είναι το ίδιο πράγμα τώρα. Για τρομερά πράγματα. Έρχονται, βλέπουν ελιές, στις οποίες τα δέντρα είναι άδεια. Όταν είχα έρθει το πρώτο το κλιμάκιο από τον ΕΛΓΑ για να εκτιμήσουν τη ζημιά, μόνοι τους λέγανε ότι ξέρεις ότι υπάρχει ολική καταστροφή στη Γαλυψό και ότι θα γίνουν ζώνες, ότι να μην ανησυχείτε. Ανέβηκε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ανέβηκε με υπουργούς, με τον πρωθυπουργό, υπεύθυνο. Όλοι μας διαβεβαίωνανε ότι μην ανησυχείτε, είμαστε δίπλα σας. Όμως στην πράξη, και προχθές είχαμε πάει στον ΕΛΓΑ της Καβάλας, στην κυρία Κατσικέρη, η οποία προς τιμή της μας εξυπηρέτησε λέγοντάς μας πώς είναι η διαδικασία και ότι δεν έχει κάτι καινούριο, δεν ήρθε ούτε κάποιο νομοσχέδιο που ήταν να περάσουν μια ρυθμιστική ρύθμιση.